Καλωσορίζω τον κύριο Χαράλα Μπογκελετόπουλο, τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία White Tip Investments IPE. Κύριε Αγγελετόπουλο, καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε. Σα βλέπω ανακουφισμένο. Ξέρω ότι δεν θα ευολογεί κανεί από την αγορά γιατί έχετε περάσει τόσα και τόσα. Αλλά θέλατε κι εσεί μια εικόνα καθαρή να ξεδιαλύνει το τοπίο και να πάμε παρακάτω. Η αγορά, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, όπω και κάθε χρηματιστηριακή αγορά, χρειάζεται, χρειάζεται ηρεμία. Άρα λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα μας δίνει μια πολύ ενισχυμένη σιγουριά ότι η φιλοεπενδυτική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια θα συνεχίζει να, να, ακολουθείται. Όσο αφορά το χρηματιστήριο φύγανε έξω σενάρια κρατικοποίησης της ΔΕΗ, ε, Τη Κρατικοποίηση τη εθνική. Γι' αυτό και χθε αυτέ οι δύο μετοχέ. Ακριβώ, ακριβώ. Ήταν Οι πρωταγωνίστρε. Ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό λοιπόν είναι, ένα... είναι μια παράμετρο η οποία ευνοεί το... Ευνοεί, το... ευνοεί το χρηματιστήριο. Mm -hmm. Τώρα, τι ήταν αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργό, πιστεύετε, και συγκέντρωσε μαζί του και ανθρώπου, λένε τώρα οι αναλυτέ, και από άλλε κατηγορίε και από άλλα κόμματα. Τι είναι αυτό που πιστεύετε, είχε μια τεχνοκρατική διακυβέρνηση, ήταν αυτό το θέμα των επιδομάτων που βοήθησε τα νοικοκυριά που είχαν θέμα, ε, έδωσε αυτές τις ενισχύσεις. Στην ενεργειακή κρίση στάθηκε όρθια η χώρα. Είχαμε και βέβαια και το θέμα του Εύρου και το θέμα της πανδημίας. Όλα αυτά πιστεύετε μέτρησαν για τον αυτό, πολίτη. Π, αυτό που πιστεύω που δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ σε πολιτική ναι, ναι, ναι όχι, όχι, όχι β, 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 το είδατε αλλά εσείς. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο κόσμος διάλεξε ένα, ένα μονοπάτι, ένα δρόμο τον, οποίο τον, τον, οποίο τον γνωρίζει. Mm -hmm. ε, φοβήθηκε να, ψηφι, να ακολουθήσει δρόμου οι οποίοι τον οδηγούσαν σε αβεβαιότητα, ίσω κουρασμένο από τι από τις, από τις προηγούμενε τις προηγούμενες χρονιές, από, τα 10 χρόνια, από τα 10 χρόνια μνημονίων. Άρα λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση του έδωσε μια, μια σιγουριά ότι θα ακολουθεί μια πολιτική η οποία δεν θα έχει μεγάλε και αυτό νομίζω ότι ήταν ο, ο καθοριστικός, ο καθοριστικός παράγοντα. Η παρούσα κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, mm -hmm. ε, έχει δείξει ότι διαχειρίζεται τα θέματα με μια, με μια σταθερότητα και μια οργάνωση, με τις μόλατα Λάθη που κάνει όποιο κυβερνά. και όποιο εργάζεται. και όποιο <laughs> <και όποιος laughs> εργάζεται, ακριβώ <laughs> όπω το είπατε. <laughs> ναι. Εγώ έχω στον υπολογιστή μου έχω ένα, έχω ένα αυτοκόλλητο ναι. μπροστά που λέει ότι ο μόνο άνθρωπο που δεν κάνει λάθη είναι αυτό που δεν κάνει τίποτα. Σωστά. Ε, το, οπότε αυτό νομίζω ότι ήταν μια καθοριστική παράμετρο για το εκλογικό αποτέλεσμα. Mm -hmm. Πάμε τώρα στην αγορά. Χθε ήταν πραγματικά μια από τι καλύτερε συνεδριάσει που έχουμε δει. Ε, νομίζω ότι το θέμα που κυριάξει και στα δικά σα γραφεία των εταιριών είναι αν θα έρθει το investment grade νωρίτερα, η επενδυτική βαθμίδα. Θα έρθει νωρίτερα. Ε, λογικά θα περιμέναμε από Σεπτέμβριο. Μιλάω για την επενδυτική βαθμίδα τη χώρα. Για το χρηματιστήριο σίγουρα πάμε το 24, σύμφωνα και με τον ε, διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Κοντόπουλο. Και αν ναι, ε, γιατί θα έρθει νωρίτερα, πιστεύει, θα μα τη δώσουν οι ξενίκοι. Εγώ πιστεύω ότι η επενδυτική βαθμίδα θα έρθει το Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Όμω είναι, είναι, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προεξοφλημένο. Δηλαδή, mm -hmm. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε για να μην, για να μην πάρουμε την επενδυτική βαθμία. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε πολύ, πολύ σημαντικά λάθη. Mm -hmm. Δεν φαίνεται μέχρι τώρα ότι, ότι κινδυνεύουμε από αυτό. Πιστεύω ότι θα το, πάρουμε, θα το πάρουμε το Σεπτέμβριο. Είναι σε μεγάλο ποσοστό, έχει προεξοφληθεί. Είδαμε και το μεγάλο ράλι στην αγορά των ομολόγων. Γιατί θα πρέπει την αγορά των ομολόγων να την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, yeah, yeah. γιατί είναι η σηματορό αγορά τη πιστοληπτική ικανότητα τη χώρα, άρα τη αξιοπιστία τη χώρα. Άρα είναι η αγορά των ομολόγων και έπεται η αγορά των, η αγορά των μετοχών. Η χώρα φαίνεται και οι αγορέ, μάλλον να είμαι πιο συγκεκριμένο, να έχει μπει σε μια χρονοκάψουρα. Το έχω πει και πριν. Το χρηματιστήριο έχει επιστρέψει στον Ιούλιο του 2014. Το σπρέτ του δεκαετού ομολόγου έχει επιστρέψει τον Νοέμβριο του 2021. Το ΑΕΠ. Πάμε να συναντήσουμε το ΑΕΠ του 2010, όταν ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια των μνημονίων, κύριε Τρέχουμε να προλάβουμε τα χαμένα χρόνια, πιστεύετε, εκεί που στη 15η αιτία η χώρα έτρωγε ξύλο και γενικά είχε σκύψει το κεφάλι όταν οι άλλε χώρε προχωρούσαν την ευημερία του. Ε, θα πρέπει να τρέξουμε. Δηλαδή, λόγω μας, δικών μας εσωτερικών προβλημάτων, χάσαμε μια καταπληκτική δεκαετία. Στη, στο, διεθνές, στο, διεθνές, περιβάλλον με μηδενικά έω και αρνητικά επιτόκια. Τώρα εμείς καλούμαστε να σημειώσουμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης με υψηλά επιτόκια και με ενεργειακή, και με ενεργειακή κρίση, ενεργειακά προβλήματα, με υψηλό κόστος λέει, και υψηλό πληθωρισμό. Θα πρέπει λοιπόν θα πρέπει να τρέξουμε. Φαίνεται όμως ότι η χώρα το, το προσπαθεί, το, το, παλεύει. Mm -hmm. Έχουμε δρόμο να καλύψουμε, αλλά από την άλλη ξεκινάμε από ένα πολύ χαμηλό σημείο εκκίνησης, το οποίο μας βοηθάει, φάνηκε και χθε. Μας βοηθάει να καταγράφουμε γρήγορα μεγάλε υπεραξίε. Mm -hmm. Γιατί δεν θριαμβολογούν οι άνθρωποι τη αγορά, τι είναι αυτό που φοβάστε ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Φοβάστε απ' έξω κατάσταση ύφεση στην Αμερική, στην Ευρώπη, φοβάστε νέο άσχημο ενεργειακό χειμώνα, τι θα μπορούσε να πάει στραβά. Καταρχήν, νομίζω ότι οποιοδήποτε σοβαρό επαγγελματία αγορά οφείλει πάντα να είναι συγκρατημένο. Υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο ακριβώς λέγεται αστάθμητος δεν μπορούμε να το σταθμίσουμε αυτή τη στιγμή. Σωστά. Υπάρχει δηλαδή η απρόβλεπτη εξέλιξη. Σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι ε, και, συ, και συγκρατημένοι στις απόψεις μας. Mm -hmm. το, τώρα το τι, τι, φοβά, τι φοβάται κανείς, θα έλεγα ότι αυτό που περισσότερο, περισσότερο φοβόμαστε είναι μια εισαγόμενη κρίση λόγω της... Των υψηλών επιτοκίων που επικρατούν mm. διεθνώ. Εγώ δηλαδή αυτό θα, mm. θα φοβόμουν. Πιστεύω ότι στι διεθνεί αγορέ η άνοδο των επιτοκίων δεν έχει φανεί ακόμα, δεν έχει φανεί στα αποτελέσματα των εταιρεών. Θα αρχίσει να φαίνεται. Γιατί έγινε βίαιη και γρήγορα από έτσι. το δεύτερο εξάμεινο. Δεν πέρασε, ναι. ναι. Και υπάρχουν εταιρείε που έχουν δανειστεί με χαμηλά, με χαμηλά επιτόκια, τώρα όμω σταδιακά καλούνται να επαναχρηματοδοτήσουν mm. αυτό το χρέο. Mm. Και εκεί λοιπόν θα αρχίσουν να φαίνονται νομίζω κάποιε δυσκολίε. Άρα λοιπόν, καθαρά χρηματιστηριακά, αν κάτι θα με ανησυχούσε, θα ήταν μια εισαγόμενη, μια εισαγόμενη κρίση, η οποία θα επηρεάσει και, και τη δικιά μα αγορά. Εσεί τι θέλετε να ακούσετε τώρα από τον Πρωθυπουργό στι πραγματικέ δηλώσει όταν θα γίνουν και εφόσον ολοκληρωθεί και η δεύτερη εκλογική διαδικασία. Εγώ θα σα εκπλήξω λίγο, γιατί θα πάω σε, μια, σε, σε, ένα, σε, ένα λίγο, σε ένα τομέα λίγο έξω από το στενό χρηματιστηριακό. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και να εφαρμοστεί ένα εξχρονισμός της δικαιοσύνης. Ναι. θεωρω ότι η κυβέρνηση δεν τα θεωρώ... κατάφερε έτσι στο πρώτο... Θε... Ναι, στήριες, δε Θεωρώ δε. ότι θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνηση, mm -hmm. γιατί αυτό θα μας βοηθήσει πολύ, δηλαδή η επιτάχυνση της, της απονομής δικαιοσύνης, θα μα βοηθήσει πάρα πολύ στο επενδυτικό κομμάτι. Είναι και ο πρώτο λόγο που βάζουν λέει, όλοι οι ξένοι επενδυτέ ότι στα μείον τη χώρα για να έρθουν να επενδύσουν. Εγώ θεωρώ ότι. Η είναι... αριθμία και ότι αργούν πολύ να βγουν τα... είναι... οι δικαστικέ αποφάσει σε αυτή τη χώρα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα το να επενδύσει κανεί ε, στη χώρα. Mm -hmm. ε, για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί ο ξένο επενδυτή θέλει μια ταχύτητα στην απονομή τη δικαιοσύνη mm. ω επιχείρηση. Να δεν μπορεί να περιμένει 6 και χρόνια. Και ο ξένο μάνατζερ επίση. Θέλει και αυτό μια ταχύτητα στην απονομή τη δικαιοσύνη. Φανταστείτε να είστε μάνατζερ σε μια εταιρεία στην Ελλάδα, να, να μην είστε Έλληνα, να έχετε οποιαδήποτε εμπλοκή με τη δικαιοσύνη και η απόφαση να βγει σε 7, 8, 10 χρόνια, mm -hmm. και όπου εσεί θα έχετε φύγει από την Ελλάδα. Και να σα ναι, να έχετε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα. Εγώ θυμάμαι και πριν από δύο χρόνια ήμουν σε ένα συνέδριο που ήταν πολύ μάνατζερ πολυεθνικών εταιριών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν μη Έλληνε. <Και> Και οι οποίοι είχαν θέσει, οι 7 στου 10, έθεσαν σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα τη χώρα όσον αφορά τι επενδύσει, την, την ταχύτητα απονομή τη δικαιοσύνη. Mm -hmm. Θα πάμε αργότερα στο χρηματιστήριο. Τώρα θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 εκατομμύρια συμπολίτε μα, εκ των οποίων η μισή είναι στα όρια κατάσχεση τη προσωπική του κατάσταση. Δηλαδή χρωστάνε στην εφορία πάρα πολλά χρήματα. Το. Ο εξοδικαστικό μηχανισμό φαίνεται ότι χωλαίνει. Εκεί δεν θα πρέπει ο Πρωθυπουργό, η νέα κυβέρνηση να δώσει φιλή τη ζωή, να το ξαναδεί αυτό το πράγμα, να βοηθήσει ή τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, κύριε Αγκελετόπουλε, οι οποίε είναι εκτό τραπεζικού συστήματο, δεν μπορούν να μπουν στι επενδύσει, δεν μπορούν να εισπράξουν κεφάλαια που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψη. Εκεί δεν θα πρέπει να γίνει μεγάλη δουλειά. Φυσικά, εμεί επειδή ασχολούμαστε, όπω ξέρετε, έχουμε κάνει και ίσω και την πιο δύσκολη αναδιάρθρωση χρέους, ιδιωτικού χρέου στην Ελλάδα, mm -hmm. εταιρικού χρέου. Φυσικά και θα πρέπει να, υπάρξει μια, να υπάρξουν κάποιε λύσει και κάποια επιτάχυνση σε όλε αυτέ τι διαδικασίε, εφαρμόζοντα διάφορα μοντέλα ώστε να μην έχουμε κοινωνικέ αναταραχέ, αλλά να μπορέσουν οι επιχειρήσει, οι επιχειρήσει οι οποίε είναι με, είναι βιώσιμε δε, να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία του. Mm -hmm. ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώ είναι ένα, άλλη μια παθογένεια τη χώρα ότι το να κάνει ένα, ένα, restart, είτε, ήταν είσαι ιδιώτη, είτε είσαι ναι. είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, δύσκολο. Ναι, σε ακολουθούν λες και είσαι στιγματισμένο και δεν σου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία που σε εξωτερικό υπάρχει. Ναι, ειδικά, ει στην ει ειδικά στην Αμερική. ειδικά ναι. στην Αμερική, η οποία όπω όπως τα πράγματα εκεί είναι πολύ πιο σκληρά. Προφανώ. Ναι, αν σε πιάσουν ότι έχει κάνει σοβαρή παρανομία. Αν σε πιάσουν, θα πα μέσα. Προστά. Αν σε πιάσουν. Ναι. Ναι. Και δεύτερον, αν το χέφει, νομίζω κανεί δεν σου δίνει χείρα βοηθεία. Μάλιστα. Το... Αλλά από την άλλη, πρέπει οπωσδήποτε και εδώ σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή, τη, σε αυτή τη, φάση. Δηλαδή να μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Mm δηλαδή, πράγμα, να σου κάνει μια κατάσταση σε φορεία 1000 ευρώ, μπαίνει στον τηρεσία. Και είσαι για πάντα μέχρι φόρου ζωή εκεί πέρα. Δεν μπορεί να ξαναπάρει Είσαι Για πέντε χρόνια. Αυτό λοιπόν σου δημιουργεί προβλήματα. Yeah. Αυτό λοιπόν όλο πρέπει είναι, να, είναι μια ξύσωση, όχι εύκολη, η οποία θα πρέπει και αυτή να είναι πολύ ψηλά στι προτεραιότητε τη κοινωνία κυβέρνηση. Mm -hmm. Πάμε τώρα στο χρηματιστήριο. Το οποίο ο χρηματιστήριο τώρα εντάξει, έχει ξεκινήσει αυτό το σενάριο του κύκλου από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχουμε φτάσει, όπω είπαμε, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2014. Ε, πόση ακόμη ορμή μπορεί να έχει αυτή η αγορά, πόσο ακόμη μπορεί να δώσει, πιστεύετε, και αν μπορεί να στηριχθεί στι υπάρχουσε συγμένε. γκρίνια, η πολλή στην αγορά είναι ότι δεν έχουμε πολλέ επενδυτικέ επιλογέ εταιρεών πλέον. Είναι λίγε και συγκεκριμένε αυτέ που μπορεί κάποιο να επενδύσει και για μέρισμα και για επιστροφή κεφαλαίου. Καταρχήν, πιστε, πιστεύω ότι το, το τέλο του χρόνου θα μα βρει ψηλότερα από, από εδώ. Ναι. Ε, τώρα, το αν η αγορά θα κάνει διορθώσει, ειδικά όταν σημειώνει πολύ μεγάλε και έντονε ανόδου, αυτό είναι και λογικό και φυσιολογικό. Γι' αυτό και πάντα χρειάζεται μια προσοχή, mm -hmm. κυρίω όσον αφορά τα ανοίγματα, mm -hmm. του αέρδε που λέγαμε ναι, παλιά. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ε, Θέλει θέλ, θέλ προσοχή, ειδικά όταν κάνει τόσο μεγάλε εξάρσει. Mm -hmm. ε, το δεύτερο σε ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με ότι δεν υπάρχουν εταιρείε για να επενδύσει κάποιο. Όσον αφορά τι. Γιατί σα διακόπτω, συγγνώμη, έχουν ταυανώσει οι περισσότερε. Έχουν πάει τα φαντ και έχουν πάρει τα ποσοστά. Οι ιδιοκτήτε δεν πουλάνε όπω ξέρετε, έχουν περιοριστεί. Οπότε δεν υπάρχει στη διασπορά, κύριε Αγγελετόπουλε. Σωστά. Το, το, το βάθο σκεφτόμουν okay. και, και ερχόμενο το, το πρωί είναι ότι σε μια υγιή ε, ανωδική πορεία ενό χρηματιστηρίου, μετά την άνοδο που είπαμε χθε, κανονικά θα πρέπει να υπάρχει μια διάχυση, έτσι τουλάχιστον mm -hmm. το είχαμε συνηθίσει, mm -hmm. μια διάχυση αυτό που λέγαμε παλιά στην περιφέρεια, δηλαδή σε εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης, φτάνοντας μετά στις μικρότερες και κλείνοντας mm -hmm. έναν ένα κύκλο. Όμως οι επιλογές είναι πάρα πάρα πολύ περιορισμένες. Το θέμα λοιπόν του, του βάθου του χρηματιστηρίου, των, των εταιριών δηλαδή που, που υπάρχουν, που διαπραγματεύονται και προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και κυρίω των μεγάλων επενδυτών, ναι. είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΧΑΕ. Ε, άκουγα σήμερα πάλι ότι θα επιταχυνθεί η εισαγωγή του, του Ελευθέριου Βενιζέλο ναι. και μακάρι να γίνει. Ε, ένα κούκο όμω δεν φέρνει την άνοιξη, είναι μια, είναι μια καλή αρχή. Ναι. Και με την επενδυτική γενιά, τι κάνουμε. Την νέα επενδυτική γενιά είναι ένα αίτημα το οποίο, αφού καταλάβετε, δεν μπήκε αυτό το νομοσχέδιο που περίμενε όλη η αγορά. Τη τελευταία στιγμή λόγω των τεμπών και μετά επισκέφτηκαν εξελίξει. Δεν πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να μπουν οι νέοι μέχρι 40 χρονών να αποκτήσουν σχέση με το χρηματιστήριο μέσω επενδυτικών βέβαια καλαθιών. Δεν λέω απευθεία. Αυτό είναι ένα mm -hmm. τεράστιο πρόβλημα. Ένα θεμελιώδε πρόβλημα. Mm -hmm. Μιλώντα με έναν πολύ μεγάλο Έλληνα διαχειριστή με τον οποίο ετοιμάζουμε και μια, και μια συνεργασία. Ε, μου έλεγε και το ίδιο ισχύει και, και για μα ότι ο μέσος όρο των πελατών του κυρίως ναι. αυτό που ασχολούνται για την Ελλάδα είναι 55, 55 έτη Μάλιστα. και το ίδιο σε ένα μεγάλο ποστό ισχύει και, και για μας mm -hmm. οι λόγοι είναι ότι η νέα γενιά καταρχήν η νέα γενιά οι τριαντάριδε δεν παράγουν εύκολα πλούτο σωστά ε, εγώ, μπαίνουν και αργά στην αγορά εργασία. Μπαίνουν αργά στην αγορά εργασία και δεν παράγουν εύκολα μισθή πλούτου, είναι πάρα πολύ ετήχα, χαμηλή. Είχαμε 10 χρόνια όπου το επιχειρήν ήταν πολύ δύσκολο. Έχετε δίκιο. Άρα ήταν πολύ δύσκολο για ένα νέο άνθρωπο να σταθεί και να, και να μεγαλώσει επιχειρηματικά. Mm -hmm έχοντα ναι, μεν ε, τη δύναμη τη νιώτη, αλλά την έλλειψη ναι, ναι. της εμπειρίας. τη εμπειρία. Και οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουν και τον ε, οικογενειακό χώρο. Είναι, είναι γενικά μια σε... παθογένεια. Αυτή είναι μια παθογένεια. Ο... Αλλά εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα, οι μεγαλύτεροι μου πελάτε ήταν επιχειρηματίε, αυτοδημιούργητοι, πάρα πολύ επιτυχημένοι, που ήταν κάτω από 40 χρονών. Μάλιστα. Αυτή ήταν η γενιά του 95-2000. Mm -hmm. Το, σήμερα αυτό δεν, δεν, υπάρχει. Ο ένας λόγος είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι, όπω είπα, δεν παράγουν πολύ σε μεγάλο ποσοστό πλούτο. Όσοι παράγουν έχουν τα το μάτια του στραμμένα περισσότερο στην αγορά του εξωτερικού και λιγότερο στο εσωτερικό. Ναι. Γιατί πώς έχουν τη δυνατότητα επιλογές. να επενδύσουν. Ε, είναι οκεανό εκεί πέρα, μπορεί να επενδύσει σε μεγάλο αριθμό. και πολύ εύκολα πια. Mm -hmm. ε, άρα λοιπόν, το... αυτό είναι, ένας... είναι μια δυσκολία. Mm -hmm. Και εκεί λοιπόν είναι καθαρά, όπω έχουμε ξανασυζητήσει πάλι μαζί, είναι καθαρά θέμα marketing. Yeah. Είναι πώ θα περάσει την προοπτική της, της χώρας και πώς θα περάσει ότι επενδύοντας σε ελληνικές συζηγμένες εταιρείε, βοηθάς και στην ανάπτυξη της χώρας, άρα έμεσα γυρίζει και στη δικιά σου τσέπη. Mm -hmm. Είναι, είναι όμω θέμα, θέμα marketing. Ξέρετε, τα πράγματα δεν γίνονται με το μαγικό ναι. ραβδί. Πρέπει, το Πρέπει να έχει μια είναι στρατηγική. Πιο... Mm -hmm. Η αναβάθμιση τώρα του ελληνικού χρηματιστηρίου, όταν έρθει, φαντάζομαι θα έρθει πριν το τέλο του 2023. Πάμε πλέον για 24. Πόσο θα το βοηθήσει, πιστεύετε, κύριε Αγγελετόπουλε, Εξαρτάται σε ποιο σημείο θα το βρει. Mm. Α ας ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λογικά θα έχουμε διατρέξει την πρώτη, το πρώτο οκτάμινο τη νέα κυβέρνηση τη τέσσερι τετραετία τη Νέα Δημοκρατία. Ε, δεν ξέρουμε, δυστυχώ δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα είναι ο γενικό δείκτη. Καλά, ναι, βέβαια. ή αν μα έχει βρει καμιά ναι. νέα κρίση. Δεν το ξέρουμε. Αυτό, κρίση, πανδημία, ναι. σεισμό, λοιμό και καταποντισμό. Δεν το ξέρουμε. Εύχομαι, εύχομαι πω όχι και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να, τα, να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία ναι. βρεθεί μπροστά μα. Ε, τώρα, η, η αναβάθμιση θα, μας, ε, θα ανοίξει τη βεντάλια των επενδυτών που μπορούν να επενδύσουν mm. στην, στην ελληνική αγορά. Mm -hmm. Άρα, θα είναι σίγουρα ένα πολύ θετικό πολύ θετικός παράγοντα. Η αναβάθμιση του χρηματιστηρίου. Ναι, ναι, και η αναβάθμιση τη θεωρητική ικανότητα τη χώρα, η οποία, όπω είπα και πριν, ναι. σε ένα μεγάλο ποστό είναι προξοφλημένη. Ε, θα βοηθήσει πάρα πολύ και το χρηματιστήριο, αλλά και τι επενδύσει στην, mm -hmm. στην οικονομία, την, την πραγματική, α το πούμε στην εκτό χρηματιστηριακή. Mm -hmm. Τώρα. Γιατί δεν έρχονται εταιρείε στο χρηματιστήριο τελικά. Αυτή η παθογένεια να μην μπορούμε να βάλουμε εταιρείε. Δεν αναφέρουμε στο του Βενιζέλο, το οποίο θα είναι μια εμβληματική είσοδο και εισαγωγή. Όπω είπατε, έχουμε πολλά χρόνια να τη δούμε. Θα έχουμε και την είσοδο τη Optima Bank. Θα αυξηθούν δηλαδή οι τράπεζε που θα μπορεί κάποιο να επιλέξει το ελληνικό χρηματιστήριο. Γιατί γενικά υπάρχει αυτή η άρνηση των επιχειρηματιών, ενώ ξέρουν ότι το χρηματιστήριο. Το, το νούμερο ένα πράγμα ότι παίρνει κεφάλαια με μηδενικό κόστο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι, Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι υπάρχει δυσκολία στο να μπορέσουν να σηκώσουν αυτά τα κεφάλαια. Α. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τι γίνεται, τι υπάρχει, είπαμε και πριν ότι υπάρχουν λιγότεροι ιδιώτες επενδυτέ. Άρα, υπάρχουν πολύ περισσότεροι θεσμικοί επενδυτέ ναι. και θεσμικοί επενδυτές από το, από το εξωτερικό. Mm -hmm. Οι θεσμικοί επενδυτές όμω του εξωτερικού δεν μπορούν να υποστηρίξουν δημόσιε εγγραφέ μεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί το μέγεθο των επιχειρήσεων είναι μικρό για το δικό του. Για το, για το δικό του σκοπό και για το δικό τους, για δικά του οπτική ω αφορά mm -hmm. τι επενδύσει. Και δεν μιλάω για το Βενιζέλο, μιλάω για ιδιωτικέ εταιρείε. Υπάρχουν εξαιρετικέ ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίε παράγουν πολύ σημαντικά κέρδη ναι. και οι οποίε δεν ενδιαφέρονται ακριβώ για το λόγο που σα είπα. Θα είναι, είναι δύσκολο δηλαδή να μπορεί να κάνει μια δημόσια εγγραφή και να απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό, στο ιδιωτικό επενδυτικό ναι. κοινό και να σηκώσει σημαντικά κέρδη. Είσαι πολύ μικρό για του πολύ... μεγάλου πολύ... και, ναι, και ναι. δεν υπάρχουν πολύ μικροί. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, δηλαδή υπάρχει πάντα το γιατί. Ναι, σωστά. Πείτε μου τώρα κάτι άλλο. Αυτή η ευεξία, η εικόνα τη απόλυτη ανόδου στην κερδοφορία στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων το 2022, που θα συνεχίσει και το 2023 με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Πώ προέκυψε κάτι η γνώμη σα, Μάθαμε από τι κρίσει, βάλαν κάτω το κεφάλι και δουλέψαν οι εταιρείε, είχαν την ιστορία του capital controls, μεγάλο φροντιστήριο για αυτέ. Μετά είδαν τι πρέπει να κάνουν και ήρθαν πλέον τα, τα αποτελέσματα του 2022, τα οποία μιλάμε για κερδοφορία που είναι η καλύτερη ever στο χρηματιστήριο, ακόμη και από το 2007, που ήταν η ιστορική καλύτερη χρονιά. Ναι, νομίζω ότι ειδικά οι μεγάλε ελληνικέ επιχειρήσει, οι συγμένε, άσκησαν ένα εξαιρετικό management την περίοδο τη περίοδο mm. ναι, 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 κρίση. Και πανδημία, δηλαδή και ενεργειακή Ναι, Ένα εξαιρετικό management. Ξέρετε, εμεί και σε, σε αυτή τη χώρα που πολλά πράγματα έτσι, αλλάζουν γρήγορα, έχουμε <laughs> μάθει να, να δουλεύουμε υποπίεση και υπό στρεσογόνε καταστάσει. Είμαστε ευέλικτοι, γι' αυτό και καταλαβαίνουμε. Είμαστε, είμαστε ευέλικτοι. Είμαστε ευέλικτοι, ακριβώ. Δεν πάμε Το... by the book. Άρα λοιπόν να είδαμε μια, μια κατηγορία εταιριών οι οποίε απέκτησαν εξωστρέφεια, ε, ένα, πολύ, ένα, εξαιρετικό, ένα, εξαιρετικό, management και αυτό απέδωσε με, με, την πρώτη, όταν άρχισε η χώρα να μπαίνει σε μια φάση ανάπτυξη. Ναι. Εκεί Απέδωσε και μα έδωσε πολύ σημαντικά κέρδη, mm -hmm. συνεπικορούμενοι και από τα κέρδη των τραπεζών, οι οποίε τράπεζε πέρασαν από 1.200 mm -hmm. δεινά και επέστρεψαν σταδιακά στην κερδοφορία, έχοντα μειώσει και το δίκτυο με εξυπηρετούμενων δανείων, που είναι ίσως ο πιο σημαντικό δίκτυος που πρέπει να παρακολουθούμε αυτή την περίοδο. Και να ολοκληρώσουμε με μια εικόνα των κλάδων που πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντο των επενδυτών. Και αυτοί οι κλάδοι, οι οποίοι και με την επανεκλογή τη Νέα Δημοκρατία για ακόμη τέσσερα χρόνια στην κυβέρνηση τη χώρα, θα ευνοηθούν περισσότερο, εκτιμάτε, κύριε Γκελετόπουλε. Ε, χρηματιστήριο χωρί τράπεζε δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. Ελληνικό χρηματιστήριο χωρί τράπεζε. Άρα οι τράπεζε νομίζω θα. Παρόλο την... που ένα πολιτικό αρχηγό λέει θα, θα έπρεπε να τι διαλύσουμε, να τι ξαφανίσουμε τι τράπεζε. Like <monastery� telephone> ναι, Ευτυχώ δεν βγήκε αυτό, οπότε γι' αυτό η αγορά ανέβηκε χθε. <obviamente conferdles> <site>. <upright> λοιπόν, το... ε, οι τράπεζε λοιπόν νομίζω ότι θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο τα επόμενα, το, επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα, χρόνια. Ε, από την άλλη, βλέπω ότι αφορά τι υποδομέ. <demonstrate granitar key layers> έχουμε τα πολλά λεφτά του RRF. Έχουμε, η χώρα έχει μπροστά τη ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε δημοσίων επενδύσεων είτε, είτε SDIT το οποίο είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν θα κοίταγα σημαντικά τις υποδομές και από εκεί και πέρα κάποιες άλλες εταιρείε. Οι λίγο πολύ είναι, είναι γνωστές, γνωστέ, οι οποίε έχουν ελεύθερε ρευστότητε, δίνουν μεγάλη μερισματική απόδοση. Αυτέ πιστεύω θα πρωταγωνιστήσουν τα, τα, επόμενα χρόνια. Αυτή η εικόνα εφορία θα, θα, έχει διάρκεια ή πιστεύετε ότι από σήμερα τα πράγματα θα, λίγο θα έχουν Πιο χαμηλά τον πύχη και στο χρηματιστήριο και γενικά στι αγορέ. Ανεξάρτητα όταν η αγορά θα διορθώσει σήμερα ή θα διορθώσει. Ναι. ή θα διορθώσει η διορθώσει ακόμη κρατάει αυτή. Υπα... Γενικά υπάρχει μια εικόνα μια εφορία. Εικόνα οποία... Υπάρχουν ακόμα εντολέ αγορέ από χθε που έχουν προσεγγίσει στο σύστημα. Έτσι φάνηκε. Έτσι, Το είναι 6% να είναι. Θα δείξει τώρα πώ θα ανοίξει. Mm -hmm. Αξί, τώρα δεν θέλω να κάνω πρόβλημα. Όχι, όχι. Ιστο... όχι αλλά... Ιστορικά το πρέπει από μια τόσο μεγάλη άνοδο. Mm -hmm. Ξεκινά δυνατά και βγαίνουν πολιτέ στην. Ναι. Πάντω, δείχνει θα... ανακουφισμένη αγορά. Πάρα γιατί που... έφυγε αυτό που λέτε, ο Μίχλι, τι θα είχαμε και τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Έφυγε τώρα. το κακό σενάριο. Τώρα, ναι. από εδώ και πέρα έχει μπροστά σου. Καταρχήν, έχει ένα πολύ καλό σενάριο. Έχει ένα, ένα σενάριο που φαίνεται ότι θα προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι, σωστά. Και το χρηματιστήριο, το χρηματιστήριο θέλει mm -hmm. σιγουριά. Άρα, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του δίνει μια σιγουριά. Αυτό λοιπόν είναι το. Ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο για το χρηματιστήριο. Mm -hmm. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ ακραίο για να ναι, μην πάρει αυτοδυναμία στη δεύτερη ψηφοφορία. Αλλά και ο χρόνο όμω τώρα θα μετράει διπλά για την νέα κυβέρνηση, γιατί ήδη έχει διατελέσει μια τετραετία και τα ξέρει τα προβλήματα και δεν μπορεί να καθυστερήσει. Mm -hmm. Δεν υπάρχει τώρα ότι θα το κάνω. Πρέπει αυτό να έρχεται γρήγορα. Δηλαδή κάθε μέρα είναι και μέρα κρίση. Αυτό είναι στα χέρια τη καινούργια κυβέρνηση. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι δώσανε την, mm -hmm. την εμπιστοσύνη του. Στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία λογικά θα είναι και η μελλοντική, τουλάχιστον ο πρωθυπουργό θα, θα είναι ο ίδιο. Ε, από εκεί και πέρα είναι στα χέρια του να προχωρήσουν πιο γρήγορα κάποιε mm -hmm. ε, ε, αναδιαρθρώσει και μεταρρυθμίσει, οι οποίε είναι χρήσιμε και απαραίτητε για να μπορέσουμε να, έχουμε, να αυξήσουμε το επενδυτικό ρεύμα προ τη χώρα. Το οικονομικό επιτελείο πιστεύετε θα τα αλλάξει, ή θεωρείτε ότι η ομάδα που κέρδιζε δεν αλλάζει, που λένε οι Αμερικανοί. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη. Ε, ο οποίο δεν πρόκειται. Τώρα, αν δεν πάει πρώτο στο βουνό, <laughs> να συσκεφτεί με τον εαυτό του να μα πει. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σα. Καλή δουλειά. Στη σημερινή συνέντευξη που αναμένεται επίση το ίδιο ενδιαφέρον όπω και ευχαριστώ πολύ. Και θα τα πούμε σίγουρα στι δεύτερε εκλογέ που θα έχουμε πλέον τη συνολική εικόνα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά. Έγινε. Να είστε καλά, κύριε Κελετόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.